κύριε Μαρίνη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρίνη. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιατί πράγματι είμαστε λίγες μέρες πριν την απεργία και με όλες μας τις δυνάμεις προσπαθούμε να και παλεύουμε για την επιτυχία της. Τα βασικά αιτήματα είναι ακρίβεια, αυξήσεις. Βεβαίως. Πού προσανατολίζεται, ποια είναι η στοχοπροσήλωση της Ελλάδας. Είναι η αυξήση του μισθού μας, είναι ο αγώνας ενάντια στην ακρίβεια, είναι η μάχη που δίνουμε σε ιδιωτικό τομέα αλλά και σε δημόσιο τομέα προκειμένου να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα κατοχυρώνουν δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Είναι φυσικά ιδιαίτερα στους χώρους του δημοσίου και των υπηρεσιών ο αγώνας και η διεκδίκηση για να καλυφθούν τα κενά σε προσωπικό, να γίνουν προσλήψεις, να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στα σχολεία, στην υγεία, στις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες των πολιτών. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα αυτή η διάσταση και η σημασία της απεργίας και στο δημόσιο. Γιατί φαντάζομαι θα ακούσατε και εσείς όπως ακούσαμε και εμείς τις προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη σημερινή συνέντευξη να μιλάει για οχαδερφισμό στους χώρους των υπηρεσιών προκειμένου να συγκαλύψει η κυβέρνηση τις τραγικές και σε πολλές περιπτώσεις θα μου επιτρέψετε εγκληματικές ευθύνες του κράτους για τη στελέχωση δημοσίων υπηρεσιών με σοβαρές επιπτώσεις στον ίδιο τον κόσμο αλλά και τον ίδιο τον προσανατολισμό των υπηρεσιών, για παράδειγμα της αστυνομίας. Και θέλω να σχολιάσω ότι αυτό που ήρθε στο προσκήνιο με τραγικό τρόπο τις τελευταίες μέρες, με τη δολοφονία μιας νέας κοπέλας έξω από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Αναργύρων, που έμεινε αβοήθητη από το κράτος, είναι ακριβώς αποτέλεσμα του προσανατολισμού που έχει και η ίδια η αστυνομία. Γιατί το ίδιο κράτος είναι ανίκανο, αδύναμο να στηρίξει, να βοηθήσει έναν άνθρωπο που είναι έξω από ένα αστυνομικό τμήμα να του σώσει τη ζωή, αλλά το ίδιο κράτος είναι πάρα πολύ ικανό να αντιμετωπίζει τον εχθρό λαό όταν βγαίνει και διεκδικεί στον δρόμο με ορδές δυνάμεων καταστολής. Άρα λοιπόν, αν ψάχνουν και οχαδερφιστές, οι κυβερνώντες, αυτοί και οι προηγούμενοι και οποιοδήποτε άλλοι, να σκεταχθούν στον καθρέφτη. Γιατί οι δικές τους πολιτικές επιλογές είναι το να στελεχώνονται υπηρεσίες με ελαστικά εργαζόμενους, με συμβασιούχους, να υποστελεχώνονται. Η δική τους επιλογή είναι να γίνονται περικοπές από τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου στην υγεία, στην παιδεία, προκειμένου να εξασφαλίζονται κονδύλια τον κρατικό προϋπολογισμό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για το ΝΑΤΟ και για οποιονδήποτε άλλο. Άρα από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή και θέλω να σας μεταφέρω μια πολύ ζωντανή εικόνα και από τους χώρους της εκπαίδευσης, όπου τις τελευταίες μέρες πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο κλίμα αναβρασμού, οργής, αγανάκτησης και συζήτησης και μεγάλη διάθεση των συναδέλφων μας να κατέβουν στην απεργία και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Και λόγω της αξιολόγησης και λόγω μιας ασφυκτικής κατάστασης που έχει διαμορφώσει με αυτήν την κυβέρνηση. Και θα είμαστε στις 17 του Απρίλη, γιατί το σχολιάστε στην αρχή και θέλω να πω μια κουβέντα σε αυτό. Θα είμαστε στο δρόμο και οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στους δήμους, στις περιφέρειες και σε όλες τις υπηρεσίες, παρά την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, επιλογή των συνδικαλιστικών ηγεσιών σε αδεδίδο έολμε, να καταψηφίσουν αυτή την απεργία, να γυρίσουν την πλάτη στους εργαζόμενους και να επιλέξουν τον δρόμο της διάσπασης. Κινούμε τόπο αγώνα διεκδίκηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που αν θέλετε είναι πιο αναγκαίο σήμερα από ποτέ. Και επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί σε τέτοιες στιγμές που πραγματικά προκύπτουν εύλογα ερωτήματα και προβληματισμός από τον κόσμο, πρέπει ο καθένας να παίρνει την ευθύνη του. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΑΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, ΔΣΥ και του ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισαν αυτή την απεργία στην ΑΔΔΗ. Και είναι ακριβώς οι ίδιες δυνάμεις, οι ίδιοι φορείς που είχαν καταψηφίσει τη μεγάλη απεργία στις 28 του Δευτέρου, που αν θυμάστε βούλιαξε όλη η Ελλάδα, στην ΓΕΣΕ. Η ίδια δηλαδή στάση, η ίδια παράσταση με διαφορετικούς ρόλους. Και στην πράξη φαίνεται και μέσα στο εργατικό κίνημα η στρατηγική και η τακτική αυτών των πολιτικών κομμάτων και των δυνάμεων που είναι πραγματικά δεσμευμένη σε μια αντιλαϊκή πολιτική που ματώνει τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων. Και πραγματικά όλοι αυτοί φαίνεται ότι βγάζουν σπυράκια όταν οι εργαζόμενοι βγαίνουν στο προσκήνιο για να παλέψουν για τις ανάγκες τους. Όμως υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο, ότι ο κόσμος τους προσπερνάει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παρά αυτή την απεργοσπαστική τακτική, σας ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο πάνω από 150 συνδικαλιστικές οργανώσεις και μιλάμε για πρωτοβάθμιες σωματιακές ομοσπονδίες έχουν πάρει απόφαση για την απεργία, που αν θέλετε καλύπτουν πολύ μεγάλους χώρους στο δημόσιο, δήμους, νοσοκομεία, περιφέρειες, πανεπιστήμια και αλλού.
και ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, που έχουμε μπροστά μας και τη μεγάλη αντιπαράθεση, ας το πούμε, την αντιεκπαιδευτική επιλογή της κυβέρνησης να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία. Πρέπει να ολοκληρώσετε και να κατησυχήσει και ολοκληρώνουμε αυτό, να κατησυχήσει μια βαθιά αντιδραστική διαδικασία που θέλει να την ονομάσει ατομική αξιολόγηση. Αυτό έχει δημιουργήσει ξεσηκωμόμενα στα σχολεία. Είναι πάνω από 80 τα σωματεία που συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση με τετράωρες τάσεις εργασίας. Και θα έχουμε πραγματικά μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και θα φωνάξουμε για όλα. Για τους μισθούς μας, για τα δώρα μας, για τις συλλογικές μας συμβάσεις, για τη μόνιμη και σταθερή εργασία, για τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Άρα το ραντεβού μας είναι την Τετάρτη στις 17 του Απρίλη, στις 10.30 στο Σύνταγμα. Να δώσουμε την καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρίνη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.